Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια νομοθετική ρύθμιση που αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την εκλογή των τοπικών συμβουλίων, των κοινοτικών συμβουλίων, καλύτερα στις κοινότητες των Δήμων, των Προέδρων, αλλά και των κοινοτικών συμβούλων. Την Τρίτη αναμένεται στην Ολομέλεια να ψηφιστεί η τροπολογία, η νομοθετική ρύθμιση που το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε ήδη στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα δούμε λίγο το θέμα με τον καλεσμένο μας, που είναι ο πρόεδρος της τοπικής της κοινότητας της Πτολεμαΐδας, ο Ισαάκ Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, εσείς ως τοπικά συμβούλια, ως κοινότητες των Δήμων, είχατε ένα αίτημα, γιατί η τελευταία ρύθμιση πριν από την σημερινή που κουβεντιάζουμε ουσιαστικά έβαζε σε περιπέτειες στην εκλογή των Προέδρων, καθώς έπρεπε για να εκλεγεί κανείς Πρόεδρος να ήταν στο ψηφοδέλτιο του επιτυχώντας συνδυασμού στον Δήμο, στο κεντρικό ψηφοδέλτιο. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δικαιώνονται οι αγώνες των κοινοτήτων σε πανελλαδικό επίπεδο. Όπως προείπατε, την Τρίτη θα ψηφιστεί το σχέδιο νόμου και θα γίνει νόμος του κράτους όσον αφορά τις κοινότητες και όχι μόνο. Σήμερα στις 1 η ώρα συζητείται το ειδική ρύθμιση στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα επεξεργασία και εξέταση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ρυθμίσει σχετικά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, διατάξεις για την ευζοία των ζώων συντροφιάν, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επίγουσες διατάξεις. Θα συζητηθούν επίμαχα άρθρα, όπως είναι το άρθρο 9, το 10, το 13 και το 18, που αφορούν τις κοινότητες. Και όπως προείπατε, ναι, υπάρχει ειδική ρύθμιση για την εκλογή του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για την δημοτική περίοδο έως 31/12 του 2023. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή με το σχέδιο νόμου θα πρέπει, αν θα γίνει νόμος του κράτους μετά την Τρίτη που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, θα πρέπει σε όλα τα κοινοτικά συμβούλια της χώρας άνω των 300 κατοίκων, όπου οι πρόεδροι με μια εγκύκλιο τον Αύγουστο του 19 που είχε εισαγάγει η ΚΕΔΕ και ψηφίστηκε τότε από την κυβέρνηση, θα πρέπει να μπουν σε διαδικασία επανεκλογής των Προέδρων. Τι σημαίνει αυτό? Τους εναρμονίζει μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να πάνε στον κλεισθένη, στον προηγούμενο εκλογικό νόμο, και να εναρμονιστούν από τους δύο πρώτους συνδυασμούς σε επίπεδο κοινοτήτων. Θα είναι οι πλειοψηφίσαντες σύμβουλοι, ο πρώτος από κάθε ένα συνδυασμό, και θα ψηφιστούν από τους μεταξύ τους συμβούλους, τους εκλεγμένους. Δηλαδή σε ένα πενταμελέ συμβούλιο, εάν ανάλογα με το ποσοστό, αν δεν έχουν πάρει πάνω από το 50% κάθε συνδυασμός, ένα συνδυασμός αν δεν έχει πάρει πάνω από 50% και είναι κάτω, οι δύο πρώτοι από τους συνδυασμούς θα μπουν σε διαδικασία εκλογής από τους υπόλοιπους κοινοτικούς συμβούλους. Ουσιαστικά θα ξαναέχουμε εκλογή Προέδρου, γιατί φαντάζομαι ότι κανένα συνδυασμός δεν πήρε πάνω από 50% αν είχαμε παραπάνω από δύο συνδυασμούς. Έχουμε πάρει, παράδειγμα, η δική μας κοινότητα, η κοινότητα Πτολεμαΐδας, είχαμε πάρει κοντά στο 54%. Άρα δεν μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία, αλλά σε ένα ποσοστό 80% της χώρας περίπου θα μπουν σε διαδικασία τέτοια έως τις 31/12 του 2023. Γιατί ο καινούριος ο νόμος τώρα που ψηφίζεται με αυτό το σχέδιο νόμου θα πηγαίνει θα εκλέγεται πρόεδρος στην κοινότητα από το συνδυασμό του εκλεγμένου δημάρχου. Γιατί όπως ξέρετε, τον Ιούνιο του 2021 ψηφίστηκε ο νέος εκλογικός νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση που υποχρεώνει τα συμβούλια κοινότητας να είναι κάτω από παρατάξεις των υποψηφίων δημάρχων. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο, και πολύ σοβαρό, αν θυμάστε, δικαιωνόμαστε που ζητούσαμε ως κοινότητες
τα έξοδα κίνησης των προέδρων, που είναι ένα ποσό κοντά στα 200 μέχρι 400 ευρώ ανά μήνα, τα έξοδα κίνησης να μην λογίζονται ως εισόδημα, παρά ως έξοδα κίνησης, και όντως αυτό το δεχτήκανε και είναι προς θετική κατεύθυνση. Επίσης, τροποποιούν και τις ονομασίες των κοινοτήτων, δεν θα λέγονται πλέον δημοτικές ενότητες, και σε μεγάλους δήμους άνω των 100.000 κατοίκων θα διαχωρίζονται και θα γίνονται και εκεί δημοτικές κοινότητες σε μεγάλους δήμους. Εάν αυτό φυσικά το είχε αιτηθεί η δημοτική εκάστοτε αρχή εκεί και πήρε ΦΕΚ από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κύριε Μαυρίδη, δεν συζητούν καθόλου για την ανεξάρτητη κάλπη. Δυστυχώς με τον νόμο τον καινούργιο, τον εκλογικό, θα εκλέγονται τα κοινοτικά συμβούλια με οφίτσιο, άσχετα αν σε κάθε μία κοινότητα πλειοψηφίσει ο Α ή ο Β συνδυασμός, τα 3/5 θα τα έχει η παράταξη του δημάρχου που θα εκλεγεί, υποχρεωτικά με οφίτσιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε μία κοινότητα των 1.500 κατοίκων, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πλειοψηφίσει ένα συνδυασμός από έναν δήμαρχο που δεν εκλέγεται κεντρικά, από έναν υποψήφιο δήμαρχο που δεν εκλέγεται κεντρικά, και να πάρει 1.000 σταυρούς, και αυτός που θα πάρει τους 500 εκλέχτηκε ο δήμαρχός του, και θα έχουμε υποχρεωτικά τα 3/5 θα τα παίρνει από τον εκλεγέ δήμαρχο. Και κάτι ακόμη που ρυθμίζει. Και να κλείσουμε αυτό, ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μαυρίδη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πως έως, αν θυμάστε, μέχρι 300 κατοίκους από την απογραφή η κοινότητα θα είχε εκλέξει πρόεδρο κοινότητας μονομελές. Ουσιαστικά είχε εκπροσώπηση. Εκπροσώπηση θα έχει. Εντάξει, πρόεδρος κοινότητας λέγεται και αυτός. Δημοτικής κοινότητας πλέον. Τώρα κατεβαίνει αυτό το ποσοστό από τους 300 και πάει στους 200. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο δήμαρχος θα επιβάλλει και εκεί, θα είναι τριμελή τα συμβούλια, από 200 κατοίκους και άνω μέχρι 2.000, και από 2.000 μέχρι 5.000 πενταμελές, 7 μελές, 11 μελές, και μέχρι 50.000 και άνω θα είναι 15 μελές. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, πολύ, πολύ δουλειά για τους δημάρχους. Το αίτημα των κοινοτήτων για ανεξάρτητη κάλπη δεν το συζητάει η κυβέρνηση, και αυτό είναι πολύ λάθος. Και είναι μεγάλος φόρτος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μεγάλος φόρτος. Εύχομαι από καρδιάς καλή ανάσταση να έχουμε. Φυσικά θα τα πούμε. Καλή ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.